Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στην πρόσκληση και είναι σήμερα εδώ στη συνέντευξη τύπου που δίνουμε προκειμένου να παρουσιάσουμε την λειτουργία του Διοικητηρίου της ΕΟΡΔΕΑΣ. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, θέλω να πιστεύω, για τις δομές και τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ΕΟΡΔΕΑΣ, καθώς στο κτίριο αυτό το οποίο ξεκίνησε και δημοπρατήθηκε στις 3 Ιουλίου του 2002 με προϋπολογισμό 1.320.616 ευρώ συν ΦΠΑ και ολοκληρώνεται ουσιαστικά σήμερα. Μία σύμβαση τότε υπογράφηκε στις 2 Ιανουαρίου του 2002 και η χρηματοδότησή του ήταν από το ΠΑΚ, το σεισμικό πρόγραμμα όπως λέγαμε τότε, και από το πρόγραμμα τοπικού πόρου. Η αρχική σύμβαση προέλεπε την παράδοσή του σε 600 ημέρες. Διάφορα όμως προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος άφησαν πίσω την ολοκλήρωση του έργου και χρειάστηκε να υπάρξει έξτρα χρηματοδότηση από τον τοπικό πόρο με μία δεύτερη εργολαβία και ένα δεύτερο ποσό, συνολικά 590.000 ευρώ. Συνολικά το κόστος όλο της δαπάνης για την κατασκευή του κτηρίου ανήλθε κοντά στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Το κτίριο έχει ένα υπόγειο με 817 περίπου τετραγωνικά μέτρα που περιλαμβάνει γκαράζ, αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τον ισόγειο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε με 61 τετραγωνικά μέτρα είναι υπαίθριο χώρο και περιλαμβάνει αίθουσες και ένα αμφιθέατρο. Τον πρώτο όροφο με 630 τετραγωνικά μέτρα και 2,45 είναι υπαίθριο χώρο που περιλαμβάνει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Και τον δεύτερο όροφο με 411,19 τετραγωνικά μέτρα, 121 ημιυπαίθριο χώρο και περιλαμβάνει επίσης γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Στο διάστημα αυτών των 15 ετών που έκανε να ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο, και εδώ θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι έκανε τόσα πολλά χρόνια να τελειώσει. Λοιπόν, γιατί εξ αρχής είχε πάρα πολλά προβλήματα πέρα από τη χρηματοδότηση που είπα νωρίτερα. Υπήρξαν και μια σειρά από βανδαλισμοί, οι οποίοι στήχησαν στην περιφέρεια για να τους αποκαταστήσει περίπου 80.000 ευρώ και μάλιστα δεν έχουν τελειώσει όλες, τέλος πάντων, οι εργασίες που έχουν να γίνουν, αλλά έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα, τα οποία σε 15 μέρες θα είναι ok. Στο διάστημα λοιπόν αυτό έγιναν και τέτοιου είδους προβλήματα στο κτίριο. Θα ήθελα να πω ότι μετά από αιτήματα που υπήρξαν από τις υπηρεσίες για την παρουσίαση αυτό το κτίριο, μια σειρά δομών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν. Υπήρξε καταρχήν αίτημα από την ΔΟΗ της Πολεμαΐδας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης χρημάτων και της περιστολής των δημοσίων δαπανών σε σχέση με το κτίριο που βρίσκεται τώρα και στο οποίο πληρώνει ενίκιο. Από την πρώτη στιγμή και η κυρία Χατζοπούλου και ο περιφερειακός έφορος, ο κύριος Κουτμερίδης, ήρθαν στο κτίριο εδώ, το επισκέφθηκαν, κάναμε μια επαφή και είπαμε ότι θα είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση για το τι ακριβώς θα συμβεί. Το ίδιο συνέβη και με το ΙΚΑ, το τότε ΙΚΑ, τον κύριο Σεκάτη, είναι εύκα σήμερα, όπου έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια σειρά συνομιλιών. Και το Ελληνοδικείο δια του Δικηγορικού Συλλόγου του Προέδρου του κυρίου Τσότσια, αλλά και των ενώσεων των δικαστικών λειτουργών, υπέβαλε το αίτημα, εξετάσαμε τα αιτήματα αυτά, όπως επίσης και το αίτημα του Δήμου ΕΟΡΔΕΑΣ προκειμένου να φιλοξενηθούν εδώ ίσως συνολικά δομές του Δήμου ΕΟΡΔΕΑΣ. Έγινε μία διαβούλευση για το θέμα αυτό μετά από ανεπάλληλες συσκέψεις. Ήρθαν σε επαφή οι τεχνικές υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο των υπηρεσιών που προανέφερα, αλλά και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και τελικά μετά από κουβέντα η οποία έγινε, αποφασίστηκε το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει την ΔΟΗ ΕΟΡΔΕΑΣ, καταρχήν το Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών της Περιφέρειας της Μακεδονίας, που αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε χώρο άνωθεν της οικοδομής Λατζαρίδη στο κέντρο της πόλης. Κατά δεύτερον, όπως ακριβώς έχει πει προεκλογικά ο κύριος Περιφερειάρχης, θα στεγάζεται εδώ η Αντιπεριφέρεια της Ενέργειας,
το κατάστημα της Περιφερειακής Ανάδικης, σηματοδοτώντας ότι η Πτολεμαϊδα είναι η πρωτεύουσα της ενεργειακής καρδιάς της Ελλάδας. Τρίτη δομή που θα υπάρχει εδώ θα είναι η ΔΟΗ της Πτολεμαϊδας. Η τέταρτη δομή που θα υπάρχει θα είναι το ΕΦΚΑ, το Τμήμα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαϊδα, και το Ειρηνοδικείο, το οποίο στον χώρο του αμφιθεάτρου θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος για να μπορεί να υπάρχει ακροατήριο, που σήμερα δεν υπάρχει, στον χώρο που στεγάζεται, και να μπορεί να φιλοξενηθούν εδώ και οι δραστηριότητες του Ειρηνοδικείου με μια διαδικασία που θα έχει μια ανεξαρτησία σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο. Περισσότερα θα μας πούνε οι κύριοι που θα μιλήσουν και η κυρία μετά από εμένα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μην πω τίποτα περισσότερο. Να πω ότι έγινε πολύ επίπονη δουλειά ώστε το κτίριο να είναι ολοκληρωμένο. Ήδη υπάρχει τελειωμένη, υπάρχει ανάδοχος στη φύλαξη του κτιρίου και πλέον το κτίριο θα φυλάσσεται σε 24-ωρη βάση, είτε με προσωπικό είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει ήδη ανάδοχος που προέκυψε μέσα από διαγωνισμό, όπως και η εταιρεία φύλαξης, για την λειτουργία του κηλικίου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι υπάλληλα και οι πολίτες που θα φιλοξενεί το κτίριο. Καθώς επίσης υπάρχει και ανάδοχος για τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και με συνθήκες που θα το επιτρέπουν, όχι εντός του καύσωνα, με τον ανάλογο τρόπο που πρέπει σε αυτό το κτίριο. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να ευχαριστήσω, να πω ότι ανάδοχος του έργου ήταν ο κύριος Τηλέμαχος Παμπόρης, συνταξιούχος τώρα στο επάγγελμα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι στενή συνεργασία να προλάβουμε να κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν στο κτίριο. Να σας πω μόνο ότι το κτίριο δημοκρατήθηκε χωρίς να έχει γραμμές για υπολογιστές, γραμμές data, και αυτά γίνανε έξτρα. Να σας πω ότι δεν υπήρχε στο κτίριο σύνδεση για την σύζευξη ή για τα τηλέφωνα ή για την οπτική ίνα. Και μια σειρά άλλων διαδικασιών, ούτε καν σύνδεση με τηλεθέρμανση. Αυτά όλα έχουν ολοκληρωθεί τώρα και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το κτίριο μπορεί να φιλοξενήσει υπηρεσίες. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον Διευθυντή, τον κύριο Κώστα Γρίβα, και τον προϊστάμενο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, τον κύριο Παναγιώτη Τσιάμι. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, που τον επιβλέπουν το έργο και είναι και παρόν εδώ σήμερα, για την υπομονή του, για τη βοήθειά του, για τις λύσεις που μας έδωσε εκεί που είχαμε σηκώσει τα χέρια και λέγαμε ότι κάτι δεν προχωράει. Τον ευχαριστώ για την εξέλιξη των γεγονότων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πλακετά, γιατί από την πρώτη στιγμή που υποβάλαμε το αίτημα ήταν θετική απέναντί μας για την παραχώρηση αυτού του μεγάλου του κτηρίου. Επίσης τον Δήμαρχο, με τον οποίο κάναμε πολλές συζητήσεις για την επίλυση του στεγαστικού μας προβλήματος, τους κυρίους όλους περιφερειακούς συμβούλους, καθώς τον φορολογικό περιφερειάρχη, τον δικό μας τον κύριο Κουρμερίδη, ο οποίος σήμερα λόγω ημερών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται εδώ, που όλοι μαζί συνδράμανε ώστε να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα η παραχώρηση. Τα απόλυγα λόγια για την ΔΟΗ Πτολεμαϊδας. Είναι μια ΔΟΗ μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος και να θυμίσουμε ότι το 12, όταν είχε κλείσει στα χαρτιά, στο πω έτσι, διατηρήθηκε σαν δεύτερη ΔΟΗ στο νομό Κοζάνης, χάρη στην κινητοποίηση των εργαζομένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της πόλης, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στην αιτιολογική έκθεση, δε, το Υπουργείο του για τη διατήρηση της ΔΟΗ ανέφερε χαρακτηριστικά: το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΗ Πτολεμαϊδας ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων της ΔΟΗ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Και από τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, καταδεικνύουν ότι είναι μια εφορία με μεγάλο κύκλο εργασιών. Παραλαμβάνει πάνω από 30.000 δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και καθοριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εξυπηρετεί όλη την γύρω περιφέρεια και λόγω του ότι έκλεισε και η ΔΟΗ Αμοιβαίου, πολλοί φορολογούμενοι εξυπηρετούνται από τη δική μας ΔΟΗ. Επίσης, λόγω των εργοστασίων της ΔΕΗ και μάλιστα εν όψη της νέας μονάδας ΔΕΗ 5, Πτολεμαϊδα 5, δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιηθούν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών. Να τονίσουμε εδώ ότι οι στόχοι των εσόδων που τίθενται από το Υπουργείο και τώρα από την ΑΔΕ στην ΔΟΗ Πτολεμαϊδας είναι υψηλότεροι από όμορες ΔΟΗ, οι οποίες είναι σε πρωτεύουσα νομού και επιτυχάνονται πλήρως παρά το ότι διαθέτουμε το ελάχιστο προσωπικό.
Ιδό διαθέτει έμπειρο, εργατικό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο εργάζεται με προσήλωση τόσο για το δημόσιο συμφέρον, όσο και για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Η πόλη της Πτολεμαϊδάς είναι μια δυναμική πόλη, η οποία έχει προσφέρει υψηλές υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα κάποια υπομακρυσμένη ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν, δικαιούται τη διατήρηση των δομών που διαθέτει και μάλιστα μια νευραλγική υπηρεσία όπως είναι η ΔΕΗ Πτολεμαϊδάς. Μετά την παραχώρηση αυτή του δημοσίου, με την παραχώρηση αυτού του δημοσίου κτηρίου, θα συμβάλλουμε όλοι στην εξοικονόμηση των σημαντικών πόρων για το δημόσιο, καθώς και στην εξυπηρέτηση των φορολογούμενων συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους γι' αυτό. Θα επισπεύσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε σύντομα να είμαστε σε θέση να μετακομίσουμε στο υπέροχο αυτό κτίριο που θα γίνει ένα νευραλγικό σημείο της πόλης. Καλό ήρθατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για τη μεταφορά της υπηρεσίας μας, το τμήμα μεταφορών Εορδέας, στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει όλες τις προδιαγραφές για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. Ίσως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το μεγάλο πρόβλημα της υπηρεσίας ήταν ότι δεν είχε χώρο για έλεγχο οχημάτων. Αναγκαζόμασταν οι συνάδελφοι υπάλληλοι να βγαίνουν είτε στο χώρο της λαϊκής αγοράς ή έξω από την πόλη για να μπορούν να ελέγξουν αυτοκίνητα. Στο συγκεκριμένο χώρο έχει διασφαλιστεί αυτός ο χώρος. Και μάλιστα είναι και στεγασμένος. Δηλαδή, τους σημερινούς μήνες που έχουμε πρόβλημα να βγούμε έξω, έχουμε χώρο κάτω στο υπόγειο, ώστε να γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων κάτω. Επίσης, διασφαλίστηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι σε γραφεία, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή στη λειτουργία της υπηρεσίας, χώρο για να γίνονται εξετάσεις άνετος. Επίσης, περιμένοντας τώρα να γίνει και η σύζευξη, θα μπορεί σιγά σιγά η υπηρεσία να μεταφερθεί. Ήδη άρχισε να μεταφέρεται. Κάποια πράγματα έχουν μεταφερθεί κάτω στα αρχεία. Και η πρόθεσή μας και της Περιφερειακής Αρχής και της υπηρεσίας είναι να γίνει σταδιακή μεταφορά της υπηρεσίας, δηλαδή να δουλεύει παράλληλα και να δουλεύουν μάλλον παράλληλα και τα γραφεία που είναι μέσα στην πόλη και τα γραφεία εδώ. Δηλαδή να μένει ένας υπάλληλος σε κάθε γραφείο στην πόλη μέσα και να μεταφερθεί ο άλλος συνάδελφος εδώ, ώστε να μπορούν να δουλεύουν παράλληλα και αν χρειαστεί να κλείσουμε για ελάχιστες μέρες, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες της Εορδέας. Ναι, μέσα στην περίοδο των αντιών θα γίνει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαστεί, θα είναι ελάχιστο το διάστημα και αν είναι κάτι έκτακτο, θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία της Κοζάνης. Θα πω και εγώ τα μεγάλα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη, στους τοπικούς βουλευτές και στον Δήμαρχο, οι οποίοι ο καθένας από το πόστο του βοήθησαν στο να έρθει σήμερα αυτή η ευχάριστη μέρα για μας. Και λέω ευχάριστη γιατί, όπως γνωρίζετε, ο ΕΦΚΑ είναι μία από τις υπηρεσίες που πριν γίνει το οργανόγραμμα ήταν επίφοβη στο να κλείσει σαν υπηρεσία. Μία προϋπόθεση πέρα από την ιδιαιτερότητα της περιοχής για την παραμονή της υπηρεσίας στην περιοχή της Πτολεμαϊδάς ήταν και η εξέβρεση κτίριου. Πράγμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το αίτημα και μετά από επίμονες προσπάθειες φτάσαμε στην σημερινή μέρα. Εκτός από τον ΕΦΚΑ που θα παραμείνει στην περιοχή Εορδέας, θα ιδρυθεί και ένα τμήμα, ΠΕΚΑ, έτσι λέγεται, Περιφερειακό Ελεκτρικό Κέντρο Ασφάλισης, που και γι' αυτό μας έχει παραχωρηθεί χώρος, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο του ανασφάλιστου προσωπικού σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Περιφερειακή Αρχή, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της διεύθυνσης του τοπικού υποκαταστήματος της Πτολεμαϊδάς, όπως και τις δείξεις του ΕΦΚΑ και την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι συνάδελφοι θα προσέξουν το μέγιστο δυνατό βαθμό το κτίριο, έτσι ώστε να το έχουν σαν δεύτερο σπίτι τους, να μην πω πρώτο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να αποτελέσει ο ΕΦΚΑ ένας σύγχρονος αποτελεσματικός και κοινωνικός φορέας, όπως είναι το όραμα όλων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη,
και σε όλους τους παράγοντες της περιφέρειας και τους τεχνικούς. Να μνημονεύσω ιδιαίτερα τον κύριο Καλαμαντίδη για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου στις δικαστικές υπηρεσίες της ΕΟΡΔΕΑΣ. Οι δικαστικές υπηρεσίες είναι γνωστό ότι είναι το μεταβατικό μονομελές πλημμυροδικείο, στο οποίο θα κάνω και εγώ την αναφορά την οποία έκανε και ο κύριος Πλακετάς νωρίτερα, ήδη είχε καταργηθεί, όπως καταργήθηκαν και όλα τα μεταβατικά μονομελή πλημμυροδικεία σε όλη την χώρα. Και με διεκδίκηση του δικηγορικού συλλόγου και καθοριστική συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Πλακετάς και ο κύριος Δήμαρχος συνέβαλαν πραγματικά καθοριστικά πάνω σε αυτό, ειδικά στην τελευταία έκφαση που ήταν πρώτης νομοθετικής ρυθμίσεως, επαναιδρύθηκε, επαναλαμβάνω, επαναιδρύθηκε και είναι το μοναδικό σε όλη την υπηρετική χώρα μεταβατικό μονομελές πλημμυροδικείο που λειτουργεί σε όλη, επαναλαμβάνω, την υπηρετική χώρα. Το διοικητήριο είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τους πολίτες, οι οποίοι θα διεκπαιρεώνουν τις υποθέσεις στις υπηρεσίες που θα λειτουργούν στο κτίριο αυτό κατά τρόπο ευχερέστερο, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται μέχρι σήμερα λόγω της διαφορετικής θέσεως των υπηρεσιών αυτών. Αναφερόμενος και πάλι στις δικαστικές υπηρεσίες, θα πρέπει να επισημάνω ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχαν περάσει κλειδονισμό σε σχέση με την στέγαση, ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 1995, να υπενθυμίσω σε όλους ένα φαινόμενο της φιλοξενίας και της στέγασης του ειρηνοδικείου και του μεταβατικού μονομελούς στο κηλικείο της αστυνομίας. Και ακολούθως και οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους φιλοξενήθηκαν οι δικαστικές αυτές υπηρεσίες δεν πληρούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Είναι βέβαιο ότι στον χώρο αυτόν, αφού βεβαίως προσθέσω και εγώ ότι απαιτούνται κάποιες επεμβάσεις τεχνικές, των οποίων επεμβάσεων θα επιμεληθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, θα αποτελέσουν έναν χώρο ο οποίος θα είναι απολύτως κατάλληλος για να φιλοξενήσει τις δικαστικές αυτές υπηρεσίες. Το μεταβατικό μονομελές πλημμυροδικείο ΕΟΡΔΕΑΣ, το ειρηνοδικείο ΕΟΡΔΕΑΣ και το πτερματοδικείο ΕΟΡΔΕΑΣ επίσης. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σήμερα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και μια μέρα διδακτική για όλους μας, για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε, τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουμε σε ευθεία συνεννόηση πρωτίστως με την κοινωνία. Η επιλογή για να στεγαστούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και δομές του κράτους σε αυτό το κτίριο έχει να κάνει και μόνο με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Διότι εδώ όλοι βρισκόμαστε για να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Είναι ένα κτίριο ανθρώπινο, όπου με ανθρώπινες συνθήκες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες που θα το επισκέπτονται, θα τη χάνουν τις εξυπηρετήσεις. Είναι ένα κτίριο λειτουργικό, που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης και είναι ένα κτίριο το οποίο θα εξοικονομήσει δημόσιους χώρους, που είναι και το ζητούμενο. Σε μια περίοδο που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, για την περιστολή των δαπανών, έτσι ώστε όλα αυτά τα ωφέλη που θα προκύψουν να φεύγουν από τις πλάτες των πολιτών και να αναδιανέμονται προς όφελος των πολιτών, αυτός ήταν και ο οδηγός μας στο να πάρουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Η ΕΟΡΔΕΑ νομίζω ότι πλέον μπαίνει σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη εξέλιξη των πραγμάτων, που για μας την έχουμε πει και προεκλογικά και δίνουμε καθημερινά μάχη για να της δώσουμε τη θέση που της αξίζει. Οι λογικές του παρελθόντος να αποδομήσουμε την ΕΟΡΔΕΑ, οι λογικές του παρελθόντος να δημιουργούμε αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνιών, με εμάς έχουν περάσει στο πλέον και κλείστηκαν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Νομίζω ότι θα πρέπει με σύνεση, με σοφροσύνη και ενότητα να δούμε τι άλλο μπορούμε να δομήσουμε στην περιοχή της ΕΟΡΔΕΑΣ. Οι υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και πολιτικές που θα δώσουν δυνατότητα ο πολίτης να παραμείνει στην περιοχή, να έχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και απασχόληση. Και εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και δεν περισσεύει κανείς. Επειδή υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις για το ποιες υπηρεσίες πρέπει να στεγαστούν εδώ, θέλω να ξέρετε ότι ο διάλογος εξαντλήθηκε σε όλα τα επίπεδα και με τον Δήμο ΕΟΡΔΕΑΣ. Καθίσανε στο ίδιο τραπέζι, συζητήσαν εξαντλητικά και οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες της περιφέρειας και κατέληξαν με πρόταση που έγινε ότι δεν μπορούσαν να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες.
Αρχικώς υπήρχε ένα αίτημα από το Δήμο της Εορδαίας να υπάρξουν κάποιες υπηρεσίες και τις συζητήσαμε. Στην πορεία, ο Δήμος Εορδαίας ήθελε όλο το κτίριο για να μπορέσει να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να στεγάσουμε εμείς άλλες υπηρεσίες και καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη λογική δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, συζήτηση και συνεννόηση. Η απόφαση πλέον είναι οριστική. Η πολιτική απόφαση είναι δικιά μας. Το επόμενο διάστημα αυτή η απόφαση θα περάσει και από Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι ώστε να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, όλες οι πτέρυγες του οργάνου και ο καθής να αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεων του για την εξέλιξη των πραγμάτων. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο σκέψεις μου. Αυτό το κτίριο να αποτελέσει ένα σύμβολο για όλους μας, με τον τρόπο που αποκαθιστάμε αδικίες, αλλά και ένα σύμβολο δικαιοσύνης, αφού σε αυτό το κτίριο θα απονέμεται και δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Η σημερινή πράξη αντικατάστασης και εγκατάστασης των δημοσίων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, της ΔΟΗ και του μεταβατικού μονομελούς είναι μια συγκεκριμένη κίνηση ιδιαίτερα σημαντική, καταρχήν όσον αφορά την αντίληψη περί προσφοράς στους πολίτες δημοσίων υπηρεσιών και συγκεκριμένα των πολιτών του Δήμου Εορδαίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δημοκρατικό και λειτουργικό και δείχνει την πρόθεση του κρατικού τομέα να λειτουργήσει με συγκεκριμένη εξοικονόμηση πόρων και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αλλά και υπέρ της χρηστικότητας των δημοσίων υπηρεσιών υπέρ των πολιτών. Το δεύτερο σημαντικότερο που θέλω να τονίσω και νομίζω ότι συμβολίζει μια νέα εποχή για το Δήμο Εορδαίας είναι το γεγονός πως ο Δήμος Εορδαίας, όπως όλοι ξέρουν, είναι ο δεύτερος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας. Όχι μόνο σε πληθυσμό, αλλά και σε οικονομικό κύκλο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών να παραμένει σε αυτό το Δήμο και σε αυτή την πόλη και να μην είναι αυτή η πόλη πλέον και επιτέλους δεν θα είναι από εδώ και τώρα με αφορμή αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μια πόλη παράρτημα. Θα είναι μια πόλη αυτοδύναμη με αυτάρκη οικονομικό και δημόσιο κύκλο ζωής.